και προσθέτει. Πολύ μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρων. Last night was shaking, I'm pretty loud. My cat is purring, scratches my skin. So what is wrong with another scene? The bitch is hungry, she needs to tell. So give her inches and feed her well. More days to come, new places to go. I got to leave, it's time for a show. Here I am, rocks you like a hurricane. Here I am, rocks you like a hurricane. Here I am, rocks you like a hurricane. Hey baby, here I am, rocks you like a hurricane. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην πόλη τη Μαγική. Σήμερα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη μέρα. Scorpions, η πιο αγαπημένη ξένη μπάντα στην Ελλάδα. Αυτό τουλάχιστον νομίζω και εγώ και οι φίλοι από το ελληνικό Scorpions Fan Club και όχι μόνο. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος αγαπάει τους Scorpions, ακόμη και οι γιαγιάδες και οι μαμάδες τους ξέρουν όλοι. Είναι το συγκρότημα που ξεφεύγει από το hard rock, από το heavy metal, από το rock γενικότερα. Το ακούνε και άνθρωποι εκτός του είδους. Είναι τόσο μεγάλο το συγκρότημα. Χαρά μαζί μου σήμερα έχω τον Περικλή, Joker Play Scorpions. Παίζουμε μαζί και με τους Joker έτσι αλλιώς το συγκρότημα. Και βέβαια, Αντώνης από το Greek. Πώς το λέμε σωστά? Το λέμε σωστά, έχουμε δύο ονόματα ουσιαστικά. Greek Sting Fan Club ή Greek Scorpions Fan Club. Το ελληνικό Fan Club των Scorpions. Αντώνη, φέτος ήτανε, έχουμε η φιλία με τους Scorpions, με διάφορους ανθρώπους, individuals, Έλληνες, αλλά και γενικότερα, ας πούμε, με θεσμούς ολόκληρους έχουν οι Scorpions στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το 2013 ήταν μια χρονιά highlight σχετικά με τις σχέσεις μας με τους Scorpions. Θα έλεγα ότι κατέληξε σε highlight, γιατί ουσιαστικά αυτή η χρονιά ξεκίνησε λίγο με δηλώσεις στην πάντα, δεν ήξερε τι ήθελε να κάνει ακριβώς. Λέγανε θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, μπορεί αυτό, κάποια σχέδια. Ως την άνοιξη και τέλος της άνοιξης ουσιαστικά δεν είχαμε κάποιο νέο για το τι θα κάνει η μπάντα. Και ήμασταν από τους πρώτους, ίσως και οι πρώτοι που ανακοίνωσαν. Στείλαμε μια κοπέλα του Fan Club σε μια έκθεση κιθάρα στη Γερμανία. Και όταν είπε στον Ματίας ότι είναι από το ελληνικό Fan Club, το Scorpions και τα λοιπά, τη δέχτηκε να μιλήσει κατηδίαν και ουσιαστικά να της κάνει τη μεγάλη αποκάλυψη ότι οι Scorpions θα έρθουν στην Ελλάδα να κάνουν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και μας έδωσε ένα μήνυμα σε βίντεο. Αποκλειστικότητα τρελή. Μεγάλη αποκλειστικότητα, γιατί πέσαμε κι εμείς από τα σύννεφα, ωστότε δεν ξέραμε τι θα κάνουν. Δύο μήνες πριν ο ίδιος ο Κλάους έλεγε ότι δεν έχουμε αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνουμε. Προφανώς προέκυψε αυτή η πρόταση για το Unplugged, το δουλέψανε και προέκυψε όλη αυτή η καλή κατάσταση που κατέληξε τόσο όμορφα για τους Scorpions και τους Έλληνες οπαδούς. Το Σεπτέμβριο δηλαδή που πέρασε, που στο Λυκαβητό επάνω παίξανε για 3 βράδια, τα βιντεοσκοπήσανε για το MTV Unplugged και εδώ και 2-3 μέρες έχει βγει στα ράφια. Ναι, έχει βγει στα ράφια και γίνεται χαμός. Έμαθα ότι τις πρώτες 2 μέρες κάποια δισκάδικα τέλειωσαν. Τα DVD, τα CD, τα πάντα. Εξαντλήθηκαν. Ναι, εξαντλήθηκαν. Τώρα βέβαια φυσικά υπάρχουν τώρα που μιλάμε, αλλά γενικά έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός. Εν τω μεταξύ, από ό,τι συζητήσαμε χτες το βράδυ που παίζαμε μαζί με τον Guitar Workbench, μου έλεγε η Σάντι και άλλα παιδιά από το Fan Club ότι διάφοροι
από τα μέλη του Fan Club, φίλοι Έλληνες των Scorpions, εμφανίζονται στα έξτρας. Όχι μόνο στα έξτρας, όλο το Fan Club φαίνεται σχεδόν σε όλο το DVD. Μπροστά, μπροστά. Ναι, γιατί είχαμε την ευκαιρία να πιάσουμε θέσεις έτσι μπροστά, οπότε κατά μία έννοια νιώθαμε ότι αυτή η συναυλία ήταν σε ένα, ήμασταν σε ένα πάρτι του Fan Club του Scorpions. Κανονικά. Όλοι φίλοι γύρω. Οι Σκόρπιος μπροστά, δεν ξέραμε πίσω είναι κάποιος, δεν είναι. Κάναμε τόσο φασαρία εμείς, δεν ακούγαμε πίσω τι γινόταν. Καταπληκτικά. Ήταν, και βέβαια ήταν και πολύ σημαντικό και για αυτούς να έχουν εσάς στην βέβαια, ατμόσφαιρα. Βέβαια, βέβαια. Και γι' αυτό σε όλα αυτά τα πλάνα δείχνουν πάρα πολλά παιδιά από το Fan Club. Και γενικά βέβαια η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ζεστή παντού. Δηλαδή όπου ζούμε ο Αρεοφακός και στην Εξέδρα και πιο πίσω κτλ. Ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι ότι μόνο εμείς, ας πούμε. Αλλά είχαμε αυτή την ιδιαιτερότητα να μπορέσουμε να πάμε νωρίς, να πιάσουμε θέσεις μπροστά-μπροστά. Και να είμαστε όλοι έτσι μια μεγάλη παρέα που το ευχαριστηθήκαμε ιδιαίτερα. Δηλαδή, ιδιαίτερα τις δύο πρώτες μέρες που ήταν όλοι καθήμενοι, εκεί το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ, γιατί ήμασταν δίπλα-δίπλα. Την τελευταία μέρα που ήταν όρθιοι, βέβαια, πολλά παιδιά έτσι, πιο νέης ηλικία πήγαν μπροστά. Εγώ δεν τα αντέχω αυτά, κάθομαι πιο πίσω. Θέλω να είμαι δίπλα στον μπαρ, να πιω την πύρα μου, να είμαι άνετα, να το απολαύσω. Αλλά τις δύο πρώτες μέρες ήταν εκπληκτικά. Και βέβαια είμαστε όλοι και υπερευχαριστημένοι γιατί το φόντο πίσω τους και το εξώφυλλο του είναι αρχαιοελληνικό από Αγγείο. Βέβαια. Και αυτό ο Κλάους Μάνε είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι λέει με αυτό το δίσκο θα φέρουμε την Ελλάδα παντού, στους μουσικόφιλους όλου του κόσμου, γιατί είναι μια κυκλοφορία που θα φτάσει σε κάθε άκρη της γης. Είχε και άλλα highlight αυτή η χρονιά που φεύγει τώρα το 2013 σχετικά με τους Scorpions. Θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Πάμε να δούμε ένα κομμάτι το οποίο για πρώτη φορά οι Scorpions το παίξαν σε ακουστική νομίζω εκτέλεση, το Passion Rules the Game. Ναι, ναι. Αλλά πάμε να το δούμε στην original του την κομματάρα. Πάμε. Ναι, θα το ακούσουμε σε λίγο. Να πω και κάτι άλλο. Για πρώτη φορά παίξαν σε μια εκπληκτική εκτέλεση το Born to Touch Your Feelings, ένα κομμάτι από το Taken by Force. Τους το ζητάγατε. Το οποίο τους το ζητάγαμε έντονα, και το Passion of the Game και το Born to Touch Your Feelings, το οποίο για μένα ήταν highlight της συναυλίας. Αυτό και το καινούριο κομμάτι, το Rock and Roll Band, νομίζω ότι είναι το κάτι άλλο. Βέβαια όλα τα ήταν κουτσουλεμένα. Ναι, ήταν όλα. Ειδικά του Klaus το κομμάτι. Αυτό είναι το ωραίο. Με αυτή την κυκλοφορία, ότι ο καθένας έχει διαφορετικό αγαπημένο κομμάτι. Τρομερό. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι. Είναι ενεργή. Αυτό, ναι. Ότι είναι ενεργή και ότι είναι καλά τα κομμάτια. Είναι και καλά τα κομμάτια. Άλλος αγάπησε του Ρούντολφ. Άλλος του Ματίας, του Instrumental. Άλλος του Klaus. Τα δύο καινούργια που μας παρουσίασαν. Ήταν πολύ ωραία και πολύ δουλεμένη η δουλειά. Και ήταν πάρα πολύ διαφορετικός ο ήχος. Ήταν άλλη ενορχήστρωση. Ήταν πιο, σε πιο rock φόντο, γιατί ουσιαστικά αυτή τη φορά στην ενορχήστρωση ασχολήθηκε πάρα πολύ ο Ματίας μαζί με τους Σουηδούς παραγωγούς. Αυτή κάνα την ενορχήστρωση. Δεν ήταν όπως τα ακούστικα που ήταν ο Κολόνοβιτς, ο οποίος ήταν ξένος με τον ήχο της μπάντας. Τώρα ήταν Scorpions αυτό που βγήκε. Από και γι' αυτό μέσα. Βγήκε τόσο καλό, ναι. Τέλεια. Έχουμε Passion Rules the Game. Πάμε να το δούμε στην original, την πρώτη εκτέλεση από το album Crazy World, νομίζω. Από το Savage Amusement. Savage Amusement. Ωραία, το καθυστερημένο τα κασάλα. Τόσα χρόνια περνά. Εν τω μεταξύ, αυτά τα κομμάτια που λέμε τώρα μας τα ζητάνε και εμάς. Joker Play Scorpions, το ελληνικό tribute των Scorpions. Πάμε να ακούσουμε την κομματάρα να τη θερμάνουμε και όλα και μετά έχουμε να πούμε. Just a little light tonight. We do. And please come.
Χρονιά αυτή που το 2013 που πέρασε, θύμισε μου, Άντωνη μου, ο Mike Σέγκερ, Mike Σέγκερ Group, ήτανε φέτος πριν το καλοκαίρι, δεν ήτανε, ή πέρσι. Πέρσι ήτανε. Το χάσα, ναι. Πέρσι λοιπόν, λίγο πριν το καλοκαίρι, είχε έρθει ο Mike Σέγκερ, ο αδερφός του Rudolph Σέγκερ, που ήταν και στην αρχή, στο Lonesome Crow, στο πρώτο δίσκο. Και στο Lonesome Crow και σε Love Drive. Τρία-τριάμιση κομμάτια του Love Drive. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, είχε έρθει ο Mike Σέγκερ με το Herman Rarebell και το Francis Buchholz, ουσιαστικά τα τρία έκτα του Love Drive ήταν. Αφού αναδυσιάσαμε όλοι όταν παίξαν το Coast to Coast που ήταν... Σαν ακούγαμε το δίσκο. Του σκόρπους. Βάζαμε ναι. Το, ναι, αυτό. Κολλάσει. Αυτό έγινε πέρσι, έκανα λάθος. Αλλά μέσα στο 2013, όπως συχνά τώρα τελευταία, μας επισκέφθηκε μια πολύ μεγάλη αγάπη ολωνών μας εδώ μέσα, ο πρώτος lead κιθαρίστας των Scorpions, ο Uli John Roth. Ήρθε λοιπόν. Ο δεύτερος. Ο δεύτερος lead κιθαρίστας. Ο πρώτος ήταν ο Mike Σέγκερ που ήταν στον πρώτο δίσκο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, σωστά. Της αγάπης και τα λοιπά. Εντάξει, ναι, έρχεται πρόβλημα στην αγάπη μας, ας πούμε. Άγιο Mike Σέγκερ είναι γίγας της κιθάρας, δεν το συζητάμε. Και ο Ματίας είναι. Εντάξει.
Δεν τα συζητάμε τώρα. Μεγάλη παράδοση έχουν οι Scorpions στους lead κιθαρίστες. Νομίζω ο καθένας είχε το δικό του στυλ, το πέρασε στο group και άφησε ιστορία. Δηλαδή ο καθένας είχε προσφέρει κάτι διαφορετικό. Αλλά όλοι για πρώτη φορά έκανε μια τόσο μεγάλη περιοδία φέτος. Πόσες ημερομηνίες στην Ελλάδα? Έπαιξε σε πολλές πόλεις. 5-6. Γιάννενα. Σαλονίκη. Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα πήγε. Στην Πάτρα, Κέρκυρα. Στην Αθήνα, στην Κέρκυρα. 6. 5-6 συναυλίες και Κύπρο νομίζω έγινε μία. 6 και Κύπρο πήγε ή μία ή δύο μέρες νομίζω. Ή μία ή δύο. Αντώνη μου, με τον Ούλη εσύ έχεις και προσωπική φιλία όπως και με σχεδόν όλα τα μέλη της μπάντας. Ναι, με τα χρόνια αναπτύχθηκε και προσωπική σχέση. Με όλους μάλλον λίγο λιγότερο, μάλλον λίγο περισσότερο. Ο Ούλη ήταν από τους πρώτους που ήταν πολύ έτσι ζεστός. Γενικά με το fan club μας έτσι. Ειδικά από το, ναι, ειδικά από το 2004 όταν του προτείναμε να κάνουμε ένα πάρτι προς τιμή του. Του φάνηκε πολύ ωραία ιδέα και μάλιστα ήθελε στην πρώτη του επαφή με το ελληνικό κοινό να συνομιλήσει μαζί τους. Οπότε κατά τη διάρκεια του πάρτι κάποια στιγμή σταματήσαμε τη μουσική. Είχε φέρει και την αδερφή του κιόλας και τον προσωπικό του φωτογράφο και webmaster του στο πάρτι. Πήρε το μικρόφωνο, μίλησε στον κόσμο και έλεγε ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Γλύκας. Ναι, τον είχαμε συναντήσει το 2008, τον είχα δει και το 2006, είχε έρθει πολλές φορές, μέχρι και στο Πήλιο κάποια στιγμή. Στη Τζαγκαράδα. Ήταν εκπληκτική συνάβλια. Η οποία ότι... ανακοινώθηκε 10 μέρες πριν τη συνάντηση. Τελευταία στιγμή. Φαντάζομαι τον Ούλη θα τον ξαναδούμε σίγουρα στα μέρη μας 100%. Έχει μεγάλη αγάπη και δεσμούς πια με ανθρώπους, όχι μόνο με το κοινό. Ούλη αγαπάει τη χώρα, αγαπάει την ιστορία, διαβάζει πάρα πολύ. Μας αγαπάει γενικά. Είναι κάτι το οποίο δεν κρύβεται αυτό και σίγουρα πιστεύω ότι θα έρθει σύντομα πάλι στην Ελλάδα. Ούλη Τζορόθ είναι τα 70's των Scorpions. Ναι. Και Ματίας τα 80's και ως τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Σωστά, ναι, σαν να λέμε. Αλλά βγαίνουν πια μαζί, δηλαδή, σε πάρα πολλές ευκαιρίες. Είναι δηλαδή οι τωρινοί Scorpions, ανεβάζουν και τον Ούλη και τον Μάικλ Σέγκερ. Ναι, η αλήθεια είναι μετά το 2005 που έγινε μια συναυλία στη Γαλλία, στο Κολμάρ, και είχαμε πάει εκεί γιατί αυτό δεν μπορούσαμε να το χάσουμε, που έγινε το πρώτο reunion με τον Ούλη. Από τότε ως και το 2009 γίνανε αρκετές συναυλίες και είχαμε και εμείς την τιμή και τη χαρά να τους δούμε έτσι και με τον Ούλη και με τον Ούλη, τον Μάικ Τσέγκερ και τον Χέρμαν. Είχαμε την ευκαιρία αυτή και είμαστε τυχεροί σε αυτό το κομμάτι. Άτυχοι είμαστε το κομμάτι ότι στα 80's δεν τους είδαμε. Στα 70's ούτε συζήτηση. Ναι. Αλλά σε αυτό τουλάχιστον. Το θετικό είναι αυτό που λέμε, ότι παρά που υπήρξε η φημολογία τα τελευταία 2-3 χρόνια ότι θα ίσως και retire, ας πούμε, και οτιδήποτε. Παρόλα αυτά είναι ενεργότατη και με καινούργια κομμάτια βλέπουμε. Ουσιαστικά δεν ήταν φημολογία. Αυτοί έβγαλαν μια ανακοίνωση ότι εμείς σταματάμε στους ρυθμούς που μας ξέρετε να περιοδεύουμε. Βέβαια. Να κάνουμε τις συναυλίες. Ναι, αυτούς τους ρυθμούς. Το ανακοίνωσαν οι ίδιοι, ναι, ότι όταν τελειώσει η περιοδία Get Your Stinger and Blackout, σταματάμε με αυτούς τους ρυθμούς. Και τώρα κάνουν απλώς εμφανίσεις, πολύ πιο χαλαροί ρυθμοί. Εκλεκτικές. Ναι, ακριβώς, γιατί ο Κλάους και ο Ρούντι είναι πλέον στα 65. 65-65, στο DVD εγώ βλέπω σε μια φάση που έχουν κάτι καλεσμένους guest vocalists σε μερικά τραγούδια και είναι μια κατέα, ας πούμε, ξέρω εγώ τι λένε τη κοπέλα, ας πούμε, αυτά. Και δίπλα της είναι ο άλλος, είναι σαν να είναι εκείνος ο νεαρός, ο Κλάους, που τραγουδάει. Η φωνή είναι intact. Τη διατηρεί βέβαια. Τη διατηρεί πάρα πολύ. Προσέχει σε αυτό, δεν ξενυχτάει, προσέχει γενικά. Και γι' αυτό είναι σε πολύ καλή και φυσική κατάσταση, βέβαια, αλλά και η φωνή σε πολύ καλή κατάσταση. Και γι' αυτό το λόγο είπε και αυτός ότι είμαι σε αυτή την ηλικία, δεν μπορώ να περιοδεύω έτσι όπως περιόδευα παλιά και να βγαίνω στο κοινό και να μην εμφανίζομαι όπως πρέπει. Σωστό. Ο άλλος πρέπει να με θυμάται. Σωστά. Κάποιοι άλλοι, δυστυχώς δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά δεν το χειρίζονται έτσι. Κάνε 10, μην κάνεις 100 συναυλίες. Σωστό, έτσι, έτσι. Σωστός ο Κλάους. Αυτό είναι σωστό, ότι καλύτερα να κάνω λίγες και καλές, παρά στο τέλος να με λυπάται ο κόσμος. Ας πούμε, ναι, δεν είναι ωραίο, εντάξει. Και θα έλεγα ότι
έτσι με τον ωραίο τρόπο που το χειρίζεται και, με, και η Σκόπιος με την ενέργεια που είναι ακόμη ενεργή αφούλα, ας πούμε, ξέρω εγώ μπορούμε να πούμε, είναι τρεις οι μεγάλες φωνές που συνεχίζουν ενώ είναι στα 60 τους, ας πούμε, και παραπάνω, που είναι εν ζωή. Είναι δηλαδή ο Γκλεν Χιούς. Ο Γκλεν Χιούς, απίστευτο. Πολύ καλή κατάσταση. Ο Κλάους και ο Στίβεν Τάιλερ. Είναι μεγάλες φωνές που είναι από τα 70's ακόμη, συνεχίζουν και είναι σε πολύ τόσο καλή... μεγάλη διαδρομή, απόσταση μέσα στον χρόνο, δεκαετίες. Και σε καλή κατάσταση. Χιούς, καλή Τάιλερ κατάσταση. Και Μάιν. Έχουμε κομμάτι ούλη που μπορούμε να βάλουμε να μας κάνει πάσα και να ξαναεπιστρέψουμε. Θα πρότεινα το Κότσο Νοτσούκι, δεν ξέρω αν το έχουμε. Το βάλαμε στην άκρη. Από το Κολμάρ ήταν αυτή πολύ σημαδιακή συναυλία. Έγινε το πρώτο reunion εκεί. Ναι. Και είχαμε τη χαρά να πάμε και αυτό δεν μπορούσαμε να το χάσουμε. Και αυτό το βίντεο ουσιαστικά το τραβήξαμε εμείς, με κάποιο τρόπο διέρευσε στο YouTube, όχι από εμάς. Απίστευτο. Ναι, ναι, απίστευτο. Παιδιά, είναι, δηλαδή το ελληνικό fan club, και θα μιλήσουμε περισσότερο και γενικότερα για τα fan club, ας πούμε, ξέρω, στην Ελλάδα, αλλά το Greek Scorpions fan club, δηλαδή, εντάξει, έχει τακτική παρουσία. Έχουμε παρουσία γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πολλής κόσμος που μας ακολουθάει και αυτό μας δίνει κίνητρο να συνεχίζουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο μας στοιχίζει και οικονομικά και σαν χρόνο και στα... εντάξει. Αλλά όσο βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι κόσμος, αναπτύσσονται φιλίες, δεσμοί, όλα αυτά είναι μια ωραία κατάσταση και ανανεώνεται συνεχίζουμε. Και το αίμα συνέχεια, ναι, στο φάγκο. Ναι, ανανεώνεται. Είναι ανανεώνωση συνεχής. Παίζουν όλες οι ηλικίες. Όλες οι ηλικίες. Όλες οι ηλικίες και είναι πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Έχουμε Κόζο Νοτσουκί. Έχει Βιτόριο. Ωραία, οπότε θα ακούσουμε Ούλι Τζον Ροθ. Το κολμάρ της Γαλλίας. Και επιστρέφουμε. Mukashi no hikari ima izuko. Come on! Tell me, can you hear me calling? I'm in trouble.
watching the Saturday night, yeah. And baby, tell me, can you hear me calling? I'm intrigued. I wanna try to stop this life. I feel so sad, I'm feeling down on the radio, the music plays. I'm in love with her and I feel fine. I close my eyes, I think today I get some better with a taste of light. I try to stand it for a while. But I'm in a trance. Baby, tell me, can you hear me calling? I'm in a trance. I'm ticked to match in a Saturday night. Yeah. And baby, tell me, can you hear me calling? I'm in a trance. Wanna try to stop this life. Okay. Τελικά το Κόζο Νοτσούκη που είδαμε ήταν πιο μεταγενέστερο. Ήταν ο Δαίμον. Ναι. Ήταν μάλλον το 79 από την Ιαπωνία. Πρώτη περιοδία με Ματίας. Με Ματίας, πρώτη περιοδία. Ναι, αυτή, έχει βιντεοσκοπηθεί αυτή η συναυλία, μέρος αυτής μάλλον. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να κυκλοφορήσει και επίσημα. Μακάρι, γιατί είχαμε επισκεφτεί πέρυσι τον Dieter Dierks στο στούντιο του. Παραγωγός των Scorpions. Dieter Dierks. Ο οποίος μας ξενάγησε στα στούντιο εκεί, μας έδειξε που μέναν αυτός, οι Scorpions, ο Gallagher έχει γράψει εκεί δίσκο, ως και ο Michael Jackson έχει γράψει δίσκο εκεί. Στον Dieter Dierks. Στον Dieter Dierks. Τι έχει γράψει ο Jackson εκεί. Του 92 έβγαλε ένα δίσκο κάπου εκεί. Από το... Τώρα εγώ δεν είμαι εκεί πολύ φαν, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά έβγαλε κάπου εκεί. Από το Dangerous ίσως, ναι. Ναι, αυτόν ίσως, ναι. Dieter Dierks, εντωμεταξύ, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ο παραγωγός που έδωσε την ηχητική ταυτότητα στα 80's στους Scorpions. Βέβαια. Απίστευτη παραγωγάκλα. Και στα 70's. Τους έπιασε από το In Trance και μετά εκτοξευτήκανε μαζί. Πάνε ως το Savage Amusement. 75 μέχρι 1988. Αρχηγός. Ναι. Και μας έδειξε αυτό το βίντεο που έχει γράψει και κάποια στιγμή ενδεχομένως ελπίζει να το κυκλοφορήσει. Super. Με την ευκαιρία να πω ότι στο fanzine μας, στο Harry Kane. Fanzine, τον Scott, έχουμε, τον Greek Scott, έχουμε και μια συνέντευξη με τον Dieter που μας έδωσε πέρυσι. Να το μπορούμε να το δούμε καλά. Το fanzine φέτος γιορτάζει και τα 15 Σηκώτα. Του χρόνια. Ναι, μια χαρά. Το ξεκινήσαμε το 98. Hurricane. Ένα χρόνο μετά την ίδρυση του fan club. Και σιγά σιγά όποτε μπορούμε βγάζουμε και από ένα έτσι για να... Υπάρχει για η ροή να υπάρχει του... έτσι η ροή. Βέβαια με το ίντερνετ τώρα και όλα αυτά σίγουρα η ρυθμή είναι πιο αργή. Πολύ αλλά πιο... στην αρχή... Ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν να βγει γιατί υπήρχε έτσι ενημέρωση. Πόσα τεύχη έχει βγάλει για τον... Τώρα έχουμε φτάσει στα 22 τεύχη. Τα πρώτα πρέπει να έχουν γίνει συλλεκτικά δηλαδή. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες επανεκδόσεις, τα έχουμε κολλήσει όλα μαζί. Όποιος θέλει να τα έχει τώρα μην μπαίνει ένα-ένα γιατί τα πρώτα ήταν και λίγο... Ποια χρονιά ήταν το πρώτο? Το πρώτο είναι το 98. 98. Φέτος γιορτάζει 98. 15. Φέτος γιορτάζει τα 15 χρόνια, γι' αυτό χρόνια. Έχουμε έτσι μια τουρτίτσα έτσι τα στο εξώφυλλο. Ναι, και έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη με τον Dieter. Εγώ δεν θυμάμαι κάποιο άλλο μουσικό περιοδικό στην Ελλάδα να έχει συνέντευξη από τον Dieter Dierks. Και γι' αυτό είναι κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ. Του το ζητήσαμε, πήγαμε στο στούντιο, μας ξενάγησε, ήταν πολύ φιλόξενος. Φάγαμε μαζί, τα είπαμε και ό,τι είπαμε είναι εδώ μέσα. Αποκλειστικότητα στην Ελλάδα. Μεγάλη αποκλειστικότητα, ναι. Είναι κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ και αναγκαστήκαμε να πάμε εκεί. Για τίποτα, άμα ψάξετε λίγο το YouTube, λέω...
Αν ψάξετε λίγο το YouTube από το ελληνικό fan club των Σκόρπιον, θα βρείτε απίστευτες αποκλειστικότητες και μερικές έχουν και τα τρελά views, ας πούμε, ξέρω, γιατί απ' έξω δεν το βρίσκουν αλλού. Αυτό είμαστε μια μεγάλη ομάδα, μια μεγάλη οικογένεια. Ο καθένας συνεισφέρει από λίγο, οπότε γίνεται μια ωραία κατάσταση. Και περνάμε όλοι καλά μέσα από αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Έχετε και επαφές με, φαντάζομαι, με ξένα fan clubs. Εκτός από τους ίδιους. Ναι, βεβαίως. Ειδικά στο πάρτι που έγινε τώρα πριν τις συναυλίες, είχαν έρθει οπαδοί από όλο τον κόσμο, από Καναδά μέχρι Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, είχαν έρθει Ρωσία πάρα πολύ. Οπότε εκεί έγινε ένα πολύ ωραίο πάρτι έτσι, με εκπρόσωπους από όλες τις χώρες σχεδόν. Φαντάζομαι και το Σεπτέμβρη, τότε δηλαδή που έγιναν και οι συναυλίες, γι' αυτό ήρθαν οι άνθρωποι. Ήταν μια καλή ευκαιρία. Γιατί οι συναυλίες ήταν ουσιαστικά Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο, οπότε είχαμε την Παρασκευή ελεύθερη. Ναι. Λέμε τι να κάνουμε την Παρασκευή, κάνουμε ένα πάρτι, να μαζευτούμε όλοι. Η ελεύθερη μέρα. Είχε έρθει και ο Περικλής από ό,τι θυμάμαι. Ωραία ήταν. Έτσι είχαμε κόσμο από όλες τις χώρες σχεδόν. Είχε συναντήσει και τον Ούλη ο Περικλής πριν το καλοκαίρι και στις αρχές. Ναι, στις συναυλίες. Τον Ιούνιο. Ιούνιος ήταν, Ιούνιος, ναι. Και του έχει βγει και το παρατσούκλι στην Ελλάδα, Ούλη, ο Έλληνας Ούλη. Αυτό είναι αυτή, δεν είναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τον Περικλή τον λέγαμε ο Έλληνας Ούλη, οπότε όταν συναντήθηκαν, του λέω του Ούλη, να σου γνωρίσω τον Έλληνα Ούλη. Και λέει, πού είναι, λέει, η μπαντάνα σου, λέει. Έπρεπε να του πούμε ότι είναι ο Έλληνας Ούλη από τα 70's, που δεν είχε μπαντάνα τότε. Σούπερ. Τι καλό να βάλουμε να ακούσουμε μέχρι να πάμε και στο επόμενο. Το The Zoo. Ναι, φύγα.
Another morning, another day. The only day of swear away. But every city see me in the end and brings me to you again. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again. To love you again. Είδαμε το The Zoo πριν από τη... από την ιστορική συναυλία στη Μόσχα το 89, Make a Difference Foundation, που παίξανε ο Όζη, η Motley Crue, οι Πάντες και οι Σκόρπιονς βέβαια, που ήταν το headline ουσιαστικά της βραδιάς. Ναι, νομίζω ναι. Ναι, εντάξει, δηλαδή αυτή ήταν η πιο αγαπημένη της Ρωσίας τότε, αν και το λαμόγιο διοργανωτής είχε χωρίς τους Bon Jovi έτσι με πολλά. Ναι, γιατί αυτός τους διοργάνωσε και τότε προωθούσε τους Bon Jovi, οπότε έτσι έβαλε headlines, αλλά οι Ρώσοι ούτε καν ξέραν τα τραγούδια του. Όντως. Εντάξει. Λοιπόν, στην Ελλάδα οι Σκόρπιονς έχουν έρθει ως τώρα, η full μπάντα, έχουν έρθει 5-6 φορές. Έχουν έρθει δηλαδή το 90. Το 90, το 93, μπράβο. Το 96, το 2001, το 2004. Το 4 είναι αυτή που έδειξε. Το sold out που σε 2 εβδομάδες είχαν φύγει τα εισιτήρια. Και πρέπει να έχει και 3.000 απ' έξω που ψάχνουν για εισιτήρια. Το 5 στο Καραϊσκάκι. Το 5 είναι αυτή που έχει δείξει και η ΕΡΤ1. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνο το βράδυ. Δηλαδή, 2005 τη μαγνητοσκοπούν και τη δείχνει ένα βράδυ η ΕΡΤ1 χωρίς να την έχει ανακοινώσει καν. Και πρέπει να σπάσαν τα τηλέφωνα. Όχι, την είχε ανακοινώσει. Υπήρχε στο πρόγραμμα. Ναι, στο εορταστικό ήταν τα Χριστούγεννα. Κάτι Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, κάπου εκεί ήταν. Το είχε δείξει. Και για πότε σπάνε τα τηλέφωνα και πέφτει γραμμή σε όλη την Ελλάδα, ναι, πρέπει ναι, να σπάσει. Έγινε χαμός. Γιατί είναι πολύ. Δηλαδή... Εμείς το ξέραμε γιατί το είχαν ψηλοποιεί. Οπότε ναι. Το έλεγε ο ένας τον άλλο. Τώρα γενικά δεν ξέρω άμα το διαφημίσανε πολύ. Αλλά εμάς εντάξει, μεταξύ με εμάς και λίγο να υπάρχει υπόνοια. Ναι. Θα μαθευτεί αυτό. Μα είναι και από τα πολύ σπάνια με το που. Επειδή η τηλεόραση δεν έχει σχεδόν καθόλου ροκ, ας πούμε, σε ναι. καμία αυτή. Ναι, 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 ήταν... Με το που μπαίνει στην αυλή ο Σκόπιος. Ήταν φοβερή παραγωγή από την ΕΡΤ. Φοβερή πάρα παραγωγή. Γερανή, πολύ καλή δουλειά. Ωραίες λήψεις, πλάνα, ο ήχος. Ήταν πάρα πολύ καλή έτσι, δουλειά από την ΕΡΤ1. Και ναι, το 6 μετά ήρθανε, το 7, το 9, το 10 που κάναν μια μίνι περιοδία και το 9 είχαν κάνει μια μίνι περιοδία και από το 10 είχαμε ένα κενό και ήρθανε φέτος. Φέτος που ήταν, είπαμε, και η χρονιά που εντάξει, τις επισκίασε σχεδόν όλες, ας πούμε. Ναι, φέτος ήταν μοναδικό αυτό το πράγμα. Έχουμε το επίσημο DVD, το οποίο επαναλαμβάνω, είναι μόλις κυκλοφόρησε και είναι από τις τρεις εμφανίσεις στο Λυκαβητό τον περασμένο Σεπτέμβρη. Ναι, είναι πολύ καλή δουλειά. Με αρχαιοελληνικό θέμα στο εξώφυλλο, με φίλους από το Greek Scorpions Fan Club και διάφορους Έλληνες μέσα στο DVD να δίνουν συνεντεύξεις, να δίνουν δηλώσεις και να φαίνονται all over μέσα στην ίδια τη συναυλία. Αποθανατίστηκε το Fan Club. Ναι, μπορώ να πω, ναι. Είναι η χρονιά σας. Είναι δηλαδή πράγμα, για σας έγινε αυτό. Και ξεκίνησε η χρονιά ωραία γιατί έβγαλε και ο Herman Rarebel ένα πολύ ωραίο ακουστικό δίσκο. Μπράβο, με κομμάτια των Scorpions. Ο κλασικός drummer των Scorpions, δηλαδή αυτός που είναι τα πιο πολλά και χρόνια. Και συνθέτης, έχει γράψει ένα σωρό κομμάτια, όπως το Passion of the Game που είδαμε πριν. Επίσης και στίχους και μουσική. Στο Passion of the Game έχει γράψει τη μουσική ο Herman. Επίσης έκανε την περιοδία Ούλη στην Ελλάδα. Είχε κάνει και στην Αμερική μία πριν και την έχει γράψει και θα βγάλει ένα δίσκο ενδεχομένως, έτσι έχει πει τουλάχιστον. Και μετά τώρα μαζί με το δίσκο των Scorpions αρχές Δεκεμβρίου κυκλοφορεί και ο νέος δίσκος του Michael Schenker με Herman Rarebel και Francis Buchholz. Okay. Το Bridge the Gap.
το οποίο είναι ένα comeback στον ήχο των 80s από τον Mike Schenker, πολύ ενδιαφέρον έτσι. Να σταθούμε μουσικές. Λίγο, να σταθούμε λίγο στον Mike Schenker. Ναι. Λοιπόν, με λίγα λόγια, δύο κλασικά μέλη των Scorpions, ο Buchholz και ο Rarebell, βάσο και Section. Το Rhythm Section, το μεγάλο επιτυχιών. Ο Buchholz τώρα έζησε όλη την εποχή από το 1974 ως το 91. Έζησε τα πάντα. Αυτός τα έχει δει όλα, όλες τις φάσεις. Αυτός τα έχει δει όλες τις φάσεις. Και ο Buchholz και μετά και ο Rarebell. Και ο Rarebell βέβαια την άνοδο. Λοιπόν, και έχουμε δίσκο που θα βγει, βγαίνει τώρα δηλαδή. Βγαίνει τώρα, αρχές Δεκέμβρη κυκλοφορεί. Temple of Rock. Όχι. Temple of Rock λέγεται η μπάντα. Ο Μάικλ Σένκερ την έχει ονομάσει αυτή έτσι, ήθελε να δώσει ένα ιδιαίτερο όνομα. Σωστός. Την έχει ονομάσει Μάικλ Σένκερ Temple of Rock την μπάντα. Ο δίσκος λέγεται Bridge the Gap και κυκλοφορεί σε βινίλιο και σε CD. Και το deluxe στο CD έχει και ένα bonus τραγούδι που είναι ο Μάικλ Σένκερ με τον Don Dokken. Okay. Με τον τίτλο που έχει βάλει το Γεφυρώστε το κενό, μήπως υπονοεί κάτι, θέλει εσύ, πώς τον βλέπεις? Θέλει να πει κάτι, να δώσει κάποιο μήνυμα. Εγώ πώς τον βλέπω, αυτό, επειδή έτυχε πριν μια εβδομάδα περίπου και του πήρα μια συνέντευξη, την οποία θα ανεβάσουμε ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα στο site. Θα σου πω πώς το βλέπει αυτός. Θέλει ουσιαστικά να παντρέψει το κενό των 80's με τον σημερινό ήχο. Και σου λέει ότι είμαι εγώ, ο Χέρμαν και ο Φράνσις. Η τότε. 80's, η τότε. Και έχουμε το Winnie Findlay, ο οποίος είναι ο κιθαρίστας του και πληκτράς του, που τον ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, ο Winnie, είναι ο τώρα. Mm. Και ο ήχος του που βγάζει ο Winnie ο τωρινός, παντρεύεται με το δικό μας. Mm. Και η μουσική που έχει έτσι αυτός ο δίσκος, είναι πολύ ενδιαφέρον δίσκος, θυμίζει πολύ ήχο 80's και παραπέμπει πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, ταπεινή άποψη, στον ήχο επίσης και στον ήχο το Rainbow με Dio. Γιατί σε κάποια σημεία ο Ντούγκη τραγουδάει όπως ο Ντίο, ο Γουίνι παίζει πλήχτρα που θυμίζουν αυτά τα 70's και είναι έτσι ένα πάντρεμα ήχων... Bridge the gap δηλαδή. Μας αφορά άμεσα. Μιλάμε τώρα για πάντρεμα. Διάφορα είναι δικιά μου. Ναι. Rainbow με Dio, 80's hard rock και σημερινό ήχο. Είσαι σαφής. Εν τω μεταξύ, μας αφορά και άμεσα και εμένα και τον Περικλή αυτό που λες. Γιατί εκτός από το tribute των Scorpions που από εκεί γνωριστήκαμε και έχουμε γίνει και φίλοι και όλα αυτά, υπήρχε και το άλλο το tribute που είχαμε κάνει για τον Dio και Rainbow και όλα αυτά. Α, τον Dio τον αγαπάμε όλοι, δεν το συζητάμε τώρα για τον Dio. Περί, μιας και μιλάμε για Mike Schenker. Mike Schenker. Ποιος είναι ο Mike Schenker? Δεν το ξέρετε το τραγούδι, το ξέρετε. Η πλάκα είναι ότι τον ρώτησα για αυτό το κομμάτι, γιατί δεν το παίζει στις συναυλίες του. Α, ναι, δεν το παίξε. Γιατί δεν το παίζει γενικά. Και μάλιστα έβγαλε πέρσι ένα πάρα πολύ καλό DVD με το line-up το τωρινό. Και τι σου είπε το οποίο... αυτό?
Μου είπε ότι για κάποιο λόγο θεωρεί τη Mac Olay Sanker εποχή του κάτι ξεχωριστό από τα υπόλοιπα. Το έχει τόσο αγαπημένο δηλαδή που δεν το αγγίζει. Ναι, όχι τόσο αγαπημένο. Θεωρεί ότι είναι άλλη μπάντα αυτό. Οπότε λέει, εγώ παίζω UFO, MSG και Scorpions. Okay. Μάλιστα. Ο καλλιτέχνης τα βλέπει με το δικό του μάτι. Μα του λέω, το μεγαλύτερο σου hit, δηλαδή... Μα ξέρετε, έφυγε από τους... μετά το πρώτο δίσκο με τους Scorpions, το τζιμπήσαν αμέσως οι UFO και κάναν γιγάντια καριέρα. Το τζιμπήσαν UFO και από μια ανερχόμενη βρετανική μπάντα τους έκανε super group. Βέβαια. Δηλαδή αυτή η χημεία έδεσε τόσο καλά που γίνανε super group. Γράψανε όλους τους ύμνους τους, τα κλασικά κομμάτια τα γράψανε ο Mike Σέγκερ, τη μουσική δηλαδή. Βέβαια. Τι καλό κομμάτι έχουμε να ακούσουμε. Θα έλεγα να πάμε μια μίξη και μιλάμε για το Mike Σέγκερ στο I'm Going Mad που είναι το πρώτο δίσκο των Scorpions. Πω, παιδιά, θα δούμε Sanger. Αρχαιότητα και είναι βίντεο. αρχαιότητα, όντως. Πραγματικά, λαχνόριστη είναι. 72, από το 72. Το 72 είναι. Είχα ρωτήσει το Mike για αυτό το βίντεο και μου είχε πει ότι το είχαν γυρίσει για μια ταινία η οποία λεγόταν Cold Paradise, που ήταν κατά των ναρκωτικών και κάτι τέτοιο. Cold Paradise. Cold Paradise. Ένας
ένας θησαυρός αυτό το βίντεο. Αυτό συζητάγαμε πριν, ότι με το που βγήκε, ήμασταν από τους πρώτους που το εντοπίσαμε κατευθείαν μέσα στο YouTube και είδαμε. Γιατί είναι και πάρα πολύ καλή ποιότητα και η εικόνα και ο ήχος από τότε. Είπες είναι από μια ταινία. Αυτή είναι από την ταινία Call Paradise που λέγαμε, αλλά αυτό κυκλοφόρησε στο YouTube όταν κάποια στιγμή ένα γερμανικό κανάλι έκανε ένα αφιέρωμα στους Scorpions. Οπότε αυτοί το είχαν σε καλή ποιότητα και το βγάλαν και κάποιος το έγραψε και το ανέβασε. Ουσιαστικά γι' αυτό έχουμε την τύχη να το βλέπουμε σε τόσο καλή ποιότητα. Okay. Δεν είναι ότι κάποιος το κράτησε από τότε και το είχε. Το βγάλανε οι άλλοι έξω. Το βγάλε η γερμανική τηλεόραση σε ένα αφιέρωμα για τους Scorpions. Το έβγαλε, όπως υπάρχει επίσης το This is my song. This is my song. Ναι, και το, και το Speed is coming υπάρχει. Με αντίστοιχο τρόπο. Δηλαδή βγήκε ένα γερμανική τηλεόραση, ένα αφιέρωμα στους Scorpions, καλή ποιότητα, το γράψαν τα παιδιά, το μας προσφέρανε. Γιατί. Θα πούμε στους φίλους των Scorpions που βλέπουν την εκπομπή και που θα τη δουν, ξέρω εγώ, και από το YouTube από Δευτέρα και όλα αυτά, ότι έχουμε ιδιαίτερη λατρεία με όλες τις περιόδους των Scorpions, αλλά ειδικά και με τα 70s, με Uli John Roth δηλαδή, okay. Και έχουμε βάλει... Και το Love Drive είναι μέσα, μέχρι και το Love Drive. Εννοείται. Και έχουμε βάλει μπρος και με το Περικλή. Αυτό το κομμάτια... ξέρουν οι Scorpions πάντως, την αγάπη του ελληνικού κοινού, και μάλιστα στο DVD, όποιος το παρακολουθήσει με προσοχή, το λέει κάποια στιγμή ο Κλάος, ότι οι Έλληνες αγαπούν ιδιαίτερα τα 70s και αυτά, και είπαμε, γι' αυτό σκεφτήκαμε στην Ελλάδα για να τους παίξουμε πιο παλιά κομμάτια που δεν τα έχουμε παίξει και αυτά. Έχουμε βάλει μπρος και κομμάτια που δεν τα έχουν παίξει, φαντάζομαι, σχεδόν ούτε οι Scorpions, ας πούμε. Στα... Μα και τα κομμάτια που μας ζητάνε συνήθως. Ναι. Είναι από εκεί, από Uli Roth. Και που σπάνια έχουν παίξει και οι ίδιοι στο... Οπότε από Γενάρη με το καλό να μπει η χρονιά, ξεκινάνε και καινούργιες εμφανίσεις των Joe και Play Scorpions και Unplugged, όπως καλή ώρα και οι ίδιοι οι Scorpions, αλλά και Full Band, ηλεκτρικές. Οπότε stay tuned, γιατί από Γενάρη, Φλεβάρη αρχίζει δράση. Και σε Βόρεια Ελλάδα, νομίζω, και σε διάφορα θέματα. Αυτά είναι. Ωραία πράγματα. Γιατί παιδιά, ξέρω παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα που θέλανε να σας δούνε και λέγανε πώς θα το δούμε τα παιδιά και αυτά, μακριά. Μόνο και εδώ στην Αθήνα προς το παρόν. Ναι. Τώρα. Είχαμε τη χαρά να σας δούμε πολλές φορές και παίξατε πάρα πολύ ωραία. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά από το Fan Club έχουν φτιάξει και ένα ωραίο βιντεάκι από συναντήσεις. Θα το δούμε στο φινάλε της εκπομπής. Πριν όμως πάμε προς το φινάλε και χαιρετήσουμε, να δούμε κάτι το οποίο είναι από το DVD που έχει μόλις κυκλοφορήσει, Scorpions Live in Athens. Είναι κομμάτι από τη 70's περίοδο, το οποίο τους το ζητάγανε μανιωδώς το Fan Club και το ελληνικό, αλλά και άλλοι να το παίξουνε. Born to Touch Your Feelings. Που έλεγε ο Αντώνης στην αρχή ότι το έχουν κάνει με καινούριο τρόπο. Ναι. Όπως όλα τα κομμάτια. Από τη μαγευτική ατμόσφαιρα του Σεπτέμβρη του περασμένου στο Λυκαβητό. I was born from the sound of the strings, for someone to give everything, to be a song just for your feelings. Close your eyes and I try to get in, touching your heart like the spring. 'Cause I was born to touch your feelings. Steal some time, take a song and be glad. Be free as a bird, don't be sad. Your time will come. Η μαγευτική ατμόσφαιρα του Λυκαβητού του περασμένου Σεπτέμβρη, μπροστά από το stage το Greek Scorpions Fan Club.
εκπληκτική ατμόσφαιρα την οποία, στην οποία συνεισφέρατε τα μάλα. Εμεί πάντα έπαιζε καλά, οπότε από εκεί και πέρα ο κόσμος περνούσε καλά και αυτό πέρασε και στο DVD και στο δίσκο. Αντώνη, θα μας πεις και για το περιστατικό αυτό με τον Δίο και τον Βουλιρόθ. Ναι, λέγαμε ότι λίγο... Θα τα ακούσουν και οι φίλοι. Δηλαδή. Λέγαμε πιο πριν, το συνδέω, ότι οι μεγάλες φωνάρες που είναι ακόμη ζωντανές είναι ο Κλάους, ο Στίβεν Τάιλερ και ο Γκλεν Χιούγκς. Και θα ήταν και ο Δίο αν δεν είχε φύγει από τη ζωή το 2010. Και λέγαμε ότι λίγο πριν πεθάνει, είχε συναντηθεί με τον Ούλη στο φεστιβάλ στο Βάκεν, όταν έπαιζε με τους Black Sabbath. Και είχαν συζητήσει να κάνουν κάτι μαζί. Ο Ντίο είχε γενικά πολλά πλάνα, δηλαδή ήθελε να συνεχίσει και με τους Heaven and Hell. Είχε στο πρόγραμμα να βγάλει και έναν άλλο προσωπικό δίσκο και μετά ήθελε να κάνει και κάτι με τον Ούλη, αλλά δυστυχώς μας τον δεν προλάβαμε, ναι. Χάσαμε κάτι μεγάλο πραγματικά. Πραγματικά. Θα μπορούσαμε για... Τουλάχιστον ένα 5-10 ώρες εδώ πέρα. Καλά, να είμαστε οι τρεις μας και να λέμε, όχι να λέμε πράγματα για τους κόμιους και να λέμε τσίχλες, να λέμε πράγματα, διαμάντια τα οποία προκύπτουν και βγαίνουν και για πρώτη φορά. Να, ας πούμε αυτό το συγκεκριμένο, ο Αντώνης για πρώτη φορά μας το είπε. Προκύπτει από την κουβέντα βασικά. Και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει με τον Ούλη, που έχουμε περάσει πάρα πολλές ώρες μιλώντας. Και θα το ξαναπεριμένουμε, μου φαίνεται. Ναι, πιστεύω σύντομα. Ο Ούλη μάλιστα έκανε και ένα από τα Sky Academy στην... Ναι, το Sky Academy είναι κάτι που ήθελε να το κάνει πολλά χρόνια. Είναι μια κατάσταση στην οποία είναι ένα σεμινάριο, το οποίο... Μάθημα. Είναι μάθημα σεμινάριο που απευθύνεται και σε μουσικούς... Όχι, είναι τρόπο ζωής. Αυτό είναι τρόπο ζωής γενικότερα. Ακριβώς, δηλαδή, είναι σαν ένα μάθημα... Περίγραψε δηλαδή πώς γίνεται αυτό, πώς πάει κάποιος. Ναι, ουσιαστικά έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική, οπότε προσπαθεί να τους μάθει να ακούνε και να καταλαβαίνουν τη μουσική. Πόσες μέρες διαρκεί? Κανονικά το σεμινάριο, όπως το έχει στο μυαλό του, διαρκεί τρεις μέρες. Ακριβώς. Και επειδή ήθελε στην Ελλάδα, επειδή έχει ιδιαίτερη αγάπη με την Ελλάδα, τη φιλοσοφία της και αυτά, δεν ήθελε να κάνει κάτι πρόχειρο. Γι' αυτό το λόγο το ανέβαλε, ήθελε να περιμένει μια πρόταση καλή κτλ. Αλλά αυτή τη φορά υπήρχε. Να το κάνει με τους όρους και τον τρόπο που ήθελε. Έτσι όπως το ήθελε. Σωστά, ναι, γιατί ο Ούλη έτσι κι αλλιώς δεν συμβιβάζεται. Δηλαδή, έτσι, και γι' αυτό έφυγε και από τους Σκόρπιους. Μην ανοίξουμε κι άλλη κουβέντα, Αντώνη. Μην ανοίξουμε κι άλλη κουβέντα. Να πω μόνο μια πρόταση. Ήθελε να κάνει αυτά που είχε στο μυαλό του. Και γι' αυτό αποχώρησα από τους Σκόρπιους. Αυτό το σεμινάριο τέλος πάντων ήταν να γίνει έτσι ένα δοκιμαστικό ουσιαστικά, το οποίο ήταν να κρατήσει μια ώρα και κράτησε 3,5. Ο κόσμος έφυγε μαγεμένος. Ήταν μια κατάσταση η οποία πραγματικά την επόμενη φορά όταν ξαναέρθει να το κάνει. Είναι γκουρού. Το προτείνω σε όλους. Θα φύγουν πιο σοφοί πραγματικά. Θα ακούσουν πράγματα τα οποία κατά βάθος τα ξέραν, δεν τα είχαν σκεφτεί. Και έχει να κάνει και με την αντίληψη της μουσικής και με το παίξιμο κατ' επέκταση. Αφορά όλους, είτε παίζουν είτε δεν παίζουν όργανο. Και μην το χάσετε, εγώ αυτό έχω να πω. Και πρέπει να πούμε οπωσδήποτε για τον Ούλη, μιας και σταθήκαμε στον Ούλη Τζον Ροθ, έναν από τους μεγάλους κιθαρίστες που πέρασαν τους Σκόρπιους. Ότι ρε παιδιά, είναι, και ξέρεις γιατί το συζητάμε, γιατί ουσιαστικά ο Ούλη είναι αδικημένος, γιατί είναι ο πιο παλιός από τους βιρτουόζους του classical combined with metal guitar, ας πούμε. Είναι δηλαδή, άμα ήταν Αμερικάνος ή Άγγλος. Άμα ήταν Αμερικάνος ή Άγγλος, ναι, και έπαιζε μετά. Είναι από τους πιο παλιούς μια σειρά κιθαριστών. Ο Ούλη καταρχήν, άμα θέλει αύριο να βγάλει ένα δίσκο, φωνάζει και τον Kirk Hammett, φωνάζει και τον Slash και τον Όλη. Και τρέχουν με τα σάλια. Ναι, ακριβώς. Έχει κάνει Vivaldi δίσκο τον έκανε τις προάλλες. Που παίζει τα βιολιά με κιθάρα. Όταν λέμε για Ούλη Ροθ, θα μιλήσουμε για άλλη κατηγορία μόνο του. Είναι μόνο του. Σκόργανο που παίζει από μόνο του. Να μην την ανοίξουμε για αυτή τώρα. Γιατί... Ανανεώνουμε, βέβαια. Ναι. Ανανεώνουμε το ραντεβού εδώ πέρα. Το Σκόρπιονς εννοείται. Είναι μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο κόνσεπτ μας. Οπότε σιγά σιγά να μπει η χρονιά με το καλό να σε ξαναέχουμε. Να ξεκινήσετε να κάνετε και εσείς τα live και ξαναρχόμαστε. Να έχουμε αφορμή να το ξανακάνουμε οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ τον Αντώνη. Δηλαδή με τα διαμάντια και τους θησαυρούς που μας έφερε εδώ στη συζήτηση. Ανανεώνουμε το ραντεβού, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα. Αντώνη, μαθαίνεις πράγματα εδώ. Κάθε φορά. Περικλής, Νάσος, θα τελειώσουμε με Joker Play Scorpions που μας είχαν τραβήξει τα παιδιά από το Greek Fan Club. Βρείτε τους οπωσδήποτε. Greek Fan Club. Πώς κάνουμε το spelling? Πες τα όλα. www.scorpions.gr www.scorpions.gr. Το site, από εκεί
Μπορείτε να βρείτε όλα τα άλλα. Έχουμε τα Facebook, σελίδα και στο Facebook, δύο λογαριασμούς γιατί ο ένας γέμισε και πρέπει να κάνουμε κι άλλον. YouTube κανάλια. Τα πάντα μπορείτε να μας βρείτε από το μέσο του site, να μας βρείτε παντού. Scorpions.gr, πολύ εύκολο. Και σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχετε κάνει. Εμείς ευχαριστούμε. Που κρατάτε ζεστή την επαφή των Scorpions με την Ελλάδα. Κρατάμε, διασκεδάζουμε, περνάμε καλά, είμαστε μια ωραία παρέα. Η παρέα μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Και που ξεκινήσαμε 20-30 άτομα το 97, έχουμε φτάσει τώρα σε χιλιάδες άτομα πραγματικά. Δηλαδή, ελάτε και εσείς στην παρέα. Ο λογαριασμός. Πάμε να δούμε τζο και πλέον Scorpions. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα και ραντεβού με στη χρονιά την επόμενη για καινούρια Scorpions βραδιά εδώ πέρα με καινούρια πράγματα. Ένας λαβύρινθος ονείρος.